από τις 9.30 ως και τις 12.30 το βίντεο της υποδοχής. Ο εισαγγελέας μελετούσε προσεκτικά νεαρό φοιτητή, τον 24χρονο. Το παιδί παραδόθηκε αμέσως, δεν κρύφτηκε, δεν είπε δεν ξέρω ποιανού είναι η καραμπίνα, δεν είπε τίποτα. Και είναι πραγματικά συγκλονισμένος που αφόρεσε, που αφαίρεσε μια ξένη ζωή. Από την άλλη πλευρά βέβαια, ακούμε. Αυτός που σκοτώθηκε ο Αλβανός, ξέρεις, ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρώτη-δεύτερη φορά. Είναι πατέρας 4 παιδιών και η γυναίκα του είναι στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου. Βέβαια, εμάς μας αρκεί ότι είναι Αλβανός. Δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό αρκεί για τους Έλληνες. Ευτυχώς που δεν ήταν Έλληνας, γιατί σε αυτή την περίπτωση η σύγκρουση των δικαίων που διαμορφώνονται στις κοινωνίες για τον καθένα από εμάς είναι ισχυρή διαφορετικά. Δηλαδή, έχει 4 παιδιά, η γυναίκα του χρειάζεται φάρμακα να πάρει, αυτός τον κάνει να επιμένει να βρει τα λεφτά, γι' αυτό μπαίνει και ξαναμπαίνει. Η δική του στην Αλβανία είναι να είστε σίγουροι ότι θα τον δικαιολογήσουν. Ακριβώς όπως εμείς σωστά δικαιολογούμε τον νεαρό φοιτητή που η ανακρίτρια τον άφησε ελεύθερο μέχρι να γίνει η δίκη. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που ο πολίτης στο σπίτι του υποδίεται τον αστυνομικό. Γιατί οι αστυνομικοί εδώ και καιρό έχουν εκπαιδευτεί ότι η δουλειά τους είναι 6.000 να φυλάνε τον Παπανδρέου, να πάει στη Θεσσαλονίκη, όλες οι δυνάμεις να φυλάνε διαδηλωτές και οι πολίτες μόνοι τους να αντιμετωπίσουν καταστάσεις ή να τηλεφώνουν στη Χρυσή Αυγή, όπως έκανε η γυναίκα βεβαίως. Πέρα την αστυνομία, μου λέει δεν μπορούμε να έρθουμε να πάρω το 100. Παίρνω το 100 και ήρθανε, τίποτα δεν κάνανε. Πήρα το κι εγώ τους Χρυσαυγίτες. Μόλις πήρα τους Χρυσαυγίτες, μου είπανε τώρα. 100 άτομα μαζευτήκαμε και θα πάμε σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, μου είπανε. Γεια σας ρε παιδιά, και με πήρα πάλι τώρα. Δηλαδή θα παίρνεις το 100 ή θα παίρνεις τους 100. Έγινε λοιπόν δεύτερο τηλέφωνο μετά την αστυνομία, παίρνουμε τη Χρυσή Αυγή. Σε λίγο θα γίνει και το πρώτο. Τη Χρυσή Αυγή κατευθείαν και αν δεν έχει δουλειά. Μανούλα μου, και θα σε στρατηγό! 80 χρονών. Συγκλονίσιος παραξικάρδιος τρίνος του γιου της τραγικής 80χρονης συνταξιούχου εκπαιδευτικού που υπήρξε. 80χρονη γυναίκα δέχτηκε 15 μαχαιριές για να τις πάρουν. Η εγκληματολογία σηκώνει ψηλά τα χέρια. Αυτά κανονικά είναι εγκλήματα πάθους. Είναι εγκλήματα μίσους. Δεν είναι εγκλήματα να πάρεις 50 ευρώ και 100 ευρώ. Ή είναι εγκλήματα τα οποία προσποιούνται αγριότητα για να συντελέσουν στη διαμόρφωση του γενικού κλίματος της εποχής. Τι θέλω να πω? Ότι ίσως να υπάρχει και ένα σχέδιο πίσω από την πραγματικά μεγάλη εγκληματικότητα η οποία ξέφυγε, επειδή το κράτος δεν κάνει πια τίποτα. Το κράτος του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας στήσανε αυτές όλες τις αστυνομίες που είναι, δεν βοηθάνε τίποτα πλέον τον πολίτη. Όπως όμως μέσα στις πορείες μπαίνουν κουκουλοφόροι, έτσι μπορεί και μέσα στη γενική εικόνα του ανεξέλεκτου εγκλήματος να παρισφύουν και κουκουλοφόροι εγκληματίες. Διότι έτσι βοηθάνε τους συνειρμούς. Α, σκοτώσανε με τέτοιο τρόπο τον γέρο που πρέπει να προστατευτεί, άρα πρέπει να κάνουμε αυτό, άρα πρέπει, άρα... Ξέρουν ακριβώς τα συναισθήματα και τις σκέψεις που θα δημιουργηθούν σε ένα μεγάλο άνθρωπο. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι μας πως φοβόμαστε να ανοίξουμε την πόρτα να βγούμε έξω. Φοβόμαστε να ανοίξουμε το κουμπί στη τηλεόραση, να ακούσουμε ειδήσεις. Φοβόμαστε να πιάσουμε λογαριασμούς που έρχονται. Φοβόμαστε να ανοίξουμε την πόρτα, ποιοι θα μπουν μέσα. Ένας τρόμος.